Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελεγιώριδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, με απορία ακούω αυτά που λέτε. Ποιος διασφαλίζει ότι είναι ίδια η τιμή? Προφανώς η τιμή του μεταφερόμενου υγροποιημένου αερίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Διευκρινίζει λοιπόν ο ΔΕΣΦΑ ότι χαμηλώνει την τιμή. Χαμηλώνει, έτσι τουλάχιστον ακούμε αυτή τη στιγμή, θα δούμε και στην πορεία. Και το αφαιρεί από το κόστος της κατασκευής εδώ που θα είχαμε. Καμία εμπιστοσύνη στο τι λέει ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ και η κυβέρνηση. Γιατί αποδεικνύονται μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα και μήνα με τον μήνα ότι είναι αναξιόπιστοι. Κυρία Τηλεγιορίδου, το γεγονός ότι ανησυχεί ο κύριος Τσάκας και στέλνει αυτή την επιστολή, έχουν δημοσιευτεί και διάφορα στοιχεία αυτής της επιστολής και δημοσιεύματα έχουμε γύρω από την υπόθεση αυτή. Ποιος κυβερνά τον τόπο που έλεγε και ένα ο παλιός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι δυνατόν ο κύριος Τσάκας και το κάθε στέλεχος που είναι υπεύθυνο για τη χάραξη μιας πολιτικής να διαφωνεί με την πολιτική που χαράσει? Εδώ μιλάμε για διχασμένες προσωπικότητες. Πάντως ο κύριος Τσάκας λέει το εξής, ότι ακόμη και έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα και μετά την επιστολή και με όλες τις καθυστερίες και τα σχέδια τα αναθεωρημένα της ΔΕΔΑ, συνεχίζει να πιστεύει ότι αν βρεθούν μαζί, αν συνεννοηθούν όλοι μαζί, μπορούν φέτος στα τέλη του 22 οι πρώτοι στην Καστοριά να έχουν αέριο. Κύριε Νατσούλη, η κυβέρνηση αυτή είναι αναξιόπιστη. Πλέον δεν δίνω καμία βάση στις υποσχέσεις τους. Προφανώς το έργο έτσι όπως έχει ξεκινήσει και όπως έχουν ανακοινώσει πρέπει να τελειώσει το 2023. Ναι. Όμως οι άνθρωποι αυτοί αλλάζουν συνεχώς σχεδιασμό. Με προχειρότητα χαράσουν τους σχεδιασμούς που αναιρούν από την μια στιγμή στην άλλη και με επιπολαιότητα κάνουν τις ανακοινώσεις. Προσέξτε τι γίνεται τώρα όμως εδώ. Ο ΔΕΔΑ δεν άλλαξε σχεδιασμό, άλλαξε ο ΔΕΣΦΑ σχεδιασμό. Αυτά μας περιπλέκουν. Μα δεν συνεννοούν μεταξύ τους. Είναι δυνατόν? Δεν γνωρίζει δεξιά τους τι πει η αριστερά τους? Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι παιδική χαρά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που μιλάω έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να έρχονται πριν 2 μήνες να ανακοινώνουν την έναρξη του έργου? 2 μήνες μετά να βάζω σε διαβούλευση να μην συνδεθούμε με τον ΤΑΠ, το οποίο θεωρούσαν απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά θα πάρουμε υγροποιημένο αέριο μεταφερόμενο από τη Ρεβιθούσα με φορτηγά. Και τώρα να λένε ότι δεν ξέρουν και δεν κάνουν. Τι ανευθυνότητα είναι αυτή? Δεν αναλαμβάνει κανένα σε αυτή την κυβέρνηση την ευθύνη των πράξεών του. Ο συνάδελφός ο κύριος Τζικαλάγης ζήτησε σύγκληση όλων αυτών των συναρμόδιων από το Υπουργείο, ΔΕΔΑ, ΔΕΣΦΑ και ΡΑΕ. Πιστεύετε ότι έτσι πως έχει εξελιχθεί το θέμα? Με συγχωρείτε κύριε Νατσούλη, ναι. Ο κύριος Τσικαλάγιας τελικά τρέχει και δεν προλαβαίνει, γιατί κανείς από ό,τι φαίνεται, αν πιστέψουμε στα λεγόμενά του, δεν τον ενημερώνει για τα θέματα της Καστοριάς. Καλό είναι, εγώ είπα και την προηγούμενη φορά αυτό που δήλωσε, ότι ο ίδιος θα αγωνιστεί για να συνδεθούμε με τον ΤΑΠ και όχι με τον Ρεβιθούσα. Και το επανέλαβε και σήμερα, πρέπει να σου πω. Ωραία, ωραία. Από εκεί και πέρα όμως θα αναζητήσει και αυτός τις ευθύνες στην κυβέρνησή του. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, όταν αυτός είναι εδώ εκπρόσωπός της. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Θυμίζουμε σε προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Τσικαλάγη, επειδή είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε για μεταφερόμενο αέριο την ώρα που έχουμε να τον αγωγό. Να το πει αυτό στον Πρωθυπουργό και στα στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας. Τώρα, πάμε για το θέμα στο οποίο καλέσαμε. Να πω την αλήθεια, μας έκανε εντύπωση χθες, γιατί δεν είχαμε κάποια πληροφορία τέτοια. Τι ακριβώς γίνεται με το νεοποί στην Καστοριά, κυρία Τελεγιορίδου? Ρωτήσαμε για το θέμα με βάση την ερώτησή σας τον κύριο Τσικαλάγια, μου είπε ότι δεν το ξέρει σε λεπτομέρειες το θέμα, θα ενδιαφερθεί και δεν ξέρει τι σημαίνει αυτή η υποβάθμιση. Πολύ φοβάμαι ότι δεν το ήξερε, όχι μόνο σε λεπτομέρειες αλλά ούτε γενικά. Ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα σχεδιασμός από το νεοποί. Ναι. Και υπήρξε ένα δελτίο τύπου από τις 22 Ιουλίου του 2022 της διοικήτριας του ΕΟΠΗ, το οποίο δελτίο τύπου αναφέρεται στην έγκριση
της διοικητικής αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Αυτή λοιπόν η αναδιάρθρωση που σχεδιάστηκε και μένει να επικαιροποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, ήδη έχει πάρει την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΟΥΙ, μιλάει για την κατάργηση 13 περιφερειακών διευθύνσεων, 111 τμήματων και 5 γραφείων. Είναι δημοσιευμένα όλα αυτά. Στο δελτίο τύπου που σας αναφέρω, ναι, υπάρχει είδαμε και ο αριθμός πρωτοκόλλου της συγκεκριμένης απόφασης. Το διαβάσαμε, ναι. Ανάμεσα λοιπόν στις περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη τη χώρα που καταργούνται, είναι και η περιφερειακή διεύθυνση της Καστοριάς. Να το διευκρινίσουμε λέει αυτό, καταργούνται εντελώς ή υποβάζονται σε ένα τμήμα ΕΟΠΗ στην Καστοριά. Η περιφερειακή διεύθυνση και ο ΕΟΠΗ στην Καστοριά θα έχει ένα τμήμα. Μάλιστα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η υποβάθμιση σε τμήμα, για να το καταλάβω. Είμαι εγώ ασθενής και εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή στον ΕΟΠΗ. Πώς θα εξυπηρετούμε αύριο που θα είναι τμήμα? Θα εξυπηρετήσετε με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Μιλάμε για μία υποβάθμιση που στην πράξη συνεπάγεται την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ΕΟΠΗ, καθώς θα υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση της καθημερινότητας, χαρακτηριστικά να σας πω στις υπογραφές για την πληρωμή των ενταλμάτων, στην έγκριση των ατομικών αιτημάτων των ασφαλισμένων, στον έλεγχο των συνταγών που υποβάλλονται από ιδιωτικά φαρμακεία, γιατί θα υπάρχει κατάργηση των αντίστοιχων τμήματων. Θα υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη δυσκολία στην έγκριση παροχών υπηρεσιών υγείας από τον οργανισμό. Και μάλιστα αυτό σε μια περιοχή η οποία πέραν του ότι είναι ακριτική, είναι και μια περιοχή που έχει πληγεί από την πρώτη στιγμή από την υγειονομική κρίση και εκείνο που χρειάζεται η Καστοριά είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και όχι η κατάργηση και η αποβάθμισή τους. Ναι, έχετε κατανοήσει, για να καταλάβουμε ακριβώς, γιατί γίνεται αυτό, ποια είναι η αιτιολογία λοιπόν που γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, στο δελτίο τύπου που σας αναφέρω, λένε ότι αυτό γίνεται για μία διοικητική εξοικονόμηση. Προφανώς για διοικητική εξοικονόμηση πόρων θα πρέπει να μας απαντήσουν. Εμείς, αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον ΕΟΠΗ της Καστοριάς εργάζεται ένας αριθμός, συγκεκριμένος αριθμός. Εργάζονται περίπου 6 εργαζόμενοι. Ναι, περίπου. Ναι, το δελτίο τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτή η αλλαγή είναι μία στρατηγική τομή. Καταργούν όλες αυτές τις περιφερειακές διευθύνσεις σε επίπεδο χώρας, γιατί το θεωρώ μια επιβεβλημένη, λέει, εξέλιξη με επιχειρησιακούς δείκτες, τους οποίους όμως δεν μας τους αναφέρουν, δεν μας λένε πια. Και ξέρετε, όταν μιλάνε για επιχειρησιακούς δείκτες, είναι σαν να αντιμετωπίζουν τον ΕΟΠΗ σαν μια ιδιωτική επιχείρηση. Ενώ ο ΕΟΠΗ έχει συγκεκριμένο ρόλο να παίξει για την υγειονομική ασφάλιση και την υγειονομική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και έρχεται σε συνέχεια του γεγονότος ότι ήδη έχουν καταργήσει την ελεγκτική υπηρεσία του ΕΟΠΗ. Αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμάς μας δημιουργεί την εντύπωση. Συγγνώμη, εμείς πού θα πηγαίνουμε λοιπόν για να καταλάβω, στην Κοζάνη? Εμείς θα απευθυνόμαστε στο τμήμα, αλλά το τμήμα δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί εξειδικευμένες διοικητικές πράξεις και σε πολλά ζητήματα θα απευθυνόμαστε στην Κοζάνη. Μάλιστα. Μιλάμε για μια πλήρη απαξίωση και νομίζω ότι αυτό το κυβερνητικό σχέδιο έτσι όπως παρουσιάζεται είναι αυθαίρετο και μοιάζει με τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων που μας τάζει ο κύριος Μητσοτάκης για την δεύτερη τετραετία του, την οποία ευτυχώς για τον τόπο δεν θα την έχει. Αυτό το σχέδιο έχει και ημερομηνία εφαρμογής. Ξέρουμε από πότε θα ισχύσει αυτό? Ή κοιτάξτε, ακόμα είναι, θα λέγαμε, σαν ιδέα? Όχι, δεν είναι ιδέα. Το δελτίο τύπου έχει βγει 22 εβδόμου για να ανακοινώσει την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της πρότασης. Τις επόμενες ημέρες, οι εβδομάδες το πολύ, αυτό πηγαίνει για να εγκριθεί στο Υπουργείο Υγείας. Εμείς θα πιέσουμε σε κάθε περίπτωση για να μην εφαρμοστεί. Θα δούμε και την απάντηση που θα πάρετε από τον κύριο Πλεύρηγη στην ερώτηση που έχετε καταθέσει, αλλά έτσι χρονικά όπως μας τα λέτε. Και το θέμα να ξέρετε ότι επειδή αφορά και όλη τη χώρα, είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει συνολικά. Ναι. Άρα έτσι όπως μας το λέτε, λογικά πάμε για Σεπτέμβριο και μετά, κάπου εκεί. Το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, μπορεί και νωρίτερα, κύριε Νατσούλη.
Τι να πω. Εμείς γι' αυτό πιέζουμε ώστε να μην υλοποιηθεί αυτό το θέμα. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η καθολική και ποιοτική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πολιτών και ιδίως σε μια περιοχή παραμεθόρια και ακριτική όπως είναι η δική μας. Να πω την αλήθεια, ήταν έκπληξη και μάλλον και στα από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα. Δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση μόνο δυσάρεστες εκπλήξεις. Με πολλούς δεν περιμένω για τον ΕΟΠΗ κάτι, αλλά. Ναι, και αυτό το θέμα, ξέρετε, απασχολεί και τους εργαζόμενους συνολικά που εργάζονται σε αυτές τις περιφερειακές διευθύνσεις. Ναι. Σωστά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να πάνε μετά. Πού θα απορροφηθούν? Δεν ξέρω εάν θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Σίγουρα όμως θα υποβαθμιστεί ο ρόλος τους, ο υπηρεσιακός. Ναι, γιατί τώρα όλοι ξέρουν τα γραφεία του ΕΟΠΗ, πηγαίνουν εκεί, εξυπηρετούνται. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί, δεν θα συνεχίσει. Ανάλογα με το θέμα της εξυπηρέτησης και νομίζω ότι είναι μια λειτουργία η οποία είναι κανονική. Τώρα βλέπουμε ότι όλο αυτό με αυτήν την απαράδεκτη αναδιάστρωση που έχει εγκριθεί από το διοικητικό προσωπικό δημιουργεί ζητήματα υπονόμευσης και συρρήκνωσης του οργανισμού. Λοιπόν, κύριε Τελιγιορίδου, να σε ευχηθώ καλή Παναγιά. 15 Αύγουστο θα σας βρει στο χωριό ή στη θάλασσα. Έχουμε βάλει και πόλη σήμερα. Στο χωριό. Είμαστε ορεινοί. Το 70% των ακροατών μας χωριό επιλέγει αντί για θάλασσα πάντως. Νομίζω είναι η καλύτερη για 15 επιλογή. Αύγουστο. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Καλή Παναγιά και σε εσάς, κύριε Τελιγιορίδου. Καλή Παναγιά σε όλους. Antennes 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.